τελικά μας δέχτηκε ο υποδιοικητής ο κύριος Στασινόπουλος για απέναντι στο θέμα με το χαράτσι που επιβάλλουν απέναντι στους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους με την αύξηση των φαρμάκων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε η κυβέρνηση, η οποία βέβαια έχει προχωρήσει επάνω στα βήματα των προηγούμενων όλων των κυβερνήσεων απέναντι σε αντιλαϊκή αντιεργατική πολιτική, που είναι, όποιος το διαβάσει, είναι ακριβώς αυτό που ζητούσαν οι φαρμακοβιομηχανοί το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το έχουν αποτυπώσει, έτσι ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι δεν μπορούν να σηκώσουν και αυτό το βάρος της αύξησης των φαρμάκων, που σε μερικά φάρμακα απαραίτητα, που είναι χρόνιων παθήσεων, υπάρχουν διπλασιασμοί και τριπλασιασμοί της τιμής. Απέναντι στην ακρίβεια που ματσακίζει τις εργατικές οικογένειες, στην ενέργεια που πληρώνουμε χρυσάφι, στους μισθούς που έχουν μείνει και στις συντάξεις που έχουν μείνει προ δεκαετίας, προ μνημονίων, μας φορτώνουν και άλλα βάρη. Την ώρα που δίνουν γη και είδο στους φαρμακοβιομήχανους, στους ιδιώτες της υγείας, απαξιώνουν τη δημόσια υγεία έτσι ώστε να κερδίζουν τα κοράκια της υγείας και να πληρώνει ο λαός. Την ίδια ώρα που στέλνουν τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και δίνουν 500 χιλιάρικα την ημέρα για να υπερασπίζεται τους εφοπλιστές. Πληρώνουν τους εφοπλιστές και ξαναπληρώνει ο λαός και διπλοπληρώνει και τριποπληρώνει. Εμείς το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα, σε συνεργασία με τους συνταξιούχους, θα αγωνιστούμε για αυτό όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν θα σταματήσουμε. Θα κάνουμε καινούριες κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και στα υπόλοιπα που έρχονται το επόμενο διάστημα. Τη Δευτέρα μάθαμε ότι έρχεται και εδώ ο Άδωνης. Κακό προμήνυμα αυτό, δηλαδή να επισκέφτεται τόσο συχνά την περιοχή μας ο Άδωνης. Προσλήψεις δεν κάνουν σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό, σε διοικητικό προσωπικό. Μηχανήματα κάθονται και δεν τα λειτουργούν για να πληρώνουμε όσα βάζουν, τα λίγα που μπαίνουν στην τσέπη μας, να τα δίνουμε. Γιατί πράγμα, για την υγεία μας. Το υπέρτατο αγαθό του καθενός μας και των οικογενειών μας. Παρακάλια σε αυτούς δεν περνάνε. Ούτε αυτό που μας είπε θα μεταφέρουμε τα προβλήματα. Μόνο με τον αγώνα μας θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Οργανωμένα, συγκροτημένα, αλληλέγγυα, θα αγωνιστούμε και τώρα και το παρελθόν είμαστε μαζί και στο μέλλον απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε εμείς, η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, ο λαός μας γενικότερα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυνατά. Να είστε καλά.